καταστάσεις αυτών των περιβατών και καλύτερων ενέργων, οποιών τους ενέργους αυτού του δέματα και τους πληθούς αυτού του καιρός πρόβλημα, που θεμελιών και πήγε την ασφάλεια να δείσει τη σκέψη των αιώνων του αιώνων. Άπλησης τους μάθειων των περιβατών αυτού, που καταστήσονται τα ζήτα του περίπου, εκέντρια του λιμάνου, άσε την ασάς, εκεί στροφή από την οσέφωση του ερωτηρού υπερηθεία και γίνεται αυτόν. Όρη τα ύψηλά τη Ελλάδα, σε πέτρα κατά πλήρη τη καρδιά. Επίση σε λίμνη τη Κέρδο του Βρυγείου έγινε το Μεσίνα. Έθου τότε ω και η Ελλάδα, εν αυτή τη ελέγξουν δε πάντα τα θεία του Θεού. Σκύμνη, βοηόμενη, που αρπάσε και ζητήσε παραδεχερό, μπρος να χτίσει. Ανέπειτα το ίδιο και τη σκύμνη σα, και σα πάντα σα πάντα δικαστήσονται. Και σε λέξει τα άνθρωπο που έχουν αυτού. Και επί την εργασία να βγουν έως εις πέρας. Πώς θα είμαι καλή και βοήθορος. Εκεί έπρεπε να μου πέσει τα αριθμός που ζω αρνικά κατά τα μεγάλα μου. Εκεί που δια διαφορεύονται, γράφω νούμερος ο νέστας σας να παίζουν αυτοί. Πάντα προσέχως το πώς. Δούνε την τροφή αυτών των εισαρχαίων, το όνομα σου αρχής, λέξουσι. Thank you.
Oh.
Yeah.
Fear of the
Thank you.
Oh,
ζωή σα ω παλιάρχη στην διαλύμα που εξαρτώνουν κανένα στην προσάμενη σκοτάστα. Αυτό κύριε Ευρώπη, ο Νίκο Άκρη, τον σύμπαν, τον Δήμο και το έλεγαν, επίθυνα αυτά την διαγεία και τη συγκατάφη, την υπομονικότητά του και την ίσο τάφη, στου ύπου των προσφερών των λαβρακάφτα και εορταζόμενων την Αγία Διαρκή του Παγίου Γενικάκη, και στου ύπου των υπενωμένων αδελφωνιμών και στον κόσμο του Άγγλου, και τους εξαρτώνουν τα μάτους τους κύκλους του Αγίασου, ότι σύγω έχω δόμνα και άσπρωση μια μου μετρέφοντα σύμπαντα, σπέρω Θεός ημών, αισθητή δόξα να παίρνουμε συνόμα της Πατρή, Παναγία και Αγαθό και ζώπινος του Θεού Μαθή, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Τον χωροστατούντα
Θεοφυλέστε το επίσκοπο του κόπου, κύριο Χρυσόστομος. Και αυτός, ο Τσίμας, Σάρξ, εκτός μας και ο Σπλούν εκτροστόμος είναι. Αλλά, η χάρη του Θεού τον φώτισε και αψηφώντας κόπους, μόρους, παρεμπορίες, από χρόνια, εκτός ότι ήταν και από το σύγκυρο της Ιεράνης Πόλεως η Ιερισσού Αγίου Όρους Καρδαβερίου, είναι μέγας ιεραπόστολος. Και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος, αμείβοντας τον κόπο, τον μόχο της αγωνίας του, την επιδία οξύ να φέρει πίσω της Εκκλησίας μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την Εκκλησία μας, όσους μπορούσε περισσότερους πιστούς, ανεξαρτήτως πρόοδος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ανεξαρτήτως πρόοδος, χιλιάδες λαού έχει φέρει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μαζί βεβαίως και με άλλους συνεργάτες, αλλά ο σημαντικός, ο διαμελώδης επίσκοπος του κόμμα, κύριος Χρυσόστομος, παίζει σημαντικό ρόλο στην είσοδο της Ορθοδοξίας ανθρώπων που δεν γνώρισαν ποτέ Χριστό. Και όμως, χάρη στον πατέρα Χρυσόστομο, και στους συναντάτες που επαναλαμβάνουν, γνώρισαν τον Χριστό και πήγαν μέσα στη μαύρα της Εκκλησίας μας την Ορθόδοξο. Απόψε μας λείπει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλίνης, κύριος Ιάκωβος, ο οποίος πάντοτε σε κάθε μας εκδήλωση, εσείς παρικούντες εν Ιερουσαλήμ, οι παρικούντες στον νησί μας, ξέρετε ότι έχουμε διεκδικήσει όλες οι εκδηλώσεις που είναι στην Μυτιλίνη. Εάν βεβαίως μου το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου, είμαι στην Μυτιλίνη και ο Σάκης τον χρειάζομαι στην Μητρόπολη της Δήμης και εκείνος, εφόσον του το επιτρέπει, οι υποχρεώσεις του είναι κοντά μας. Θα είναι όμως, με τα χαρά σας το ανακοινώνω, θα είναι αύριο το πρωί μαζί μας στη Θεία Λειτουργία. Εύχομαι και στους αδελφούς αρχιερείς, τους αγαπημένους που προανέφερα, αλλά και σε όλους τους ευλαβείς κοινητάς, ό,τι έτοιμα καταθέσουν στην εικόνα, την Ιερά εικόνα, την Ανάγνηθη, που δεν υπάρχει νομίζω στην Ορθοδοξία άλλη Ανάγνηθη εικόνα, και έχουμε επανειλημμένο σπίτι το πώς ευλογηθεί με το αίμα των σφαγιαστέρων αδελφών της Μονής, και το χώμα που βρήκε ο διασωθής δόκιμος Γαβριήλ της Μονής που κατέβηκε στα κεραμίδια και μετά κατέβηκε τεράστια αυτή που βρήκε χωρίς να είναι καλλιτέχνης, εκπροτέχνησε το θαυματουργό μας Δαξιάρχη Μιχαήλ. Έχουμε λοιπόν σε όλους μας υγεία, χαρά, ευλογία. Στις πολιτικές και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον λαό, ο Δαξιάρχης να προσφέρει και ο Κύριος, ο Αναστάς Κύριος, να μας χαρίζει υγεία, χαρά, ειρήνη και ευλογία σε όλους ανεξαιρέτως. Ο χώρος αυτών, Άγιος Κόμπο, έχει τον λόγο, θα λάβει τον λόγο εντός ο λίγου
και εκ του περισσεύματος της αγαπώσεις αυτού καρδίας θα μας διδάξει, θα μας πει λόγο διδακτικών. Έχετε τον λόγο, θα φιλέσετε άλλη υποχώρα. Κανεί ο τόπος είχε δίνει αλλιαχειρής, σεβαστή πατέρας, και αγαπητοί αδελφοί μου, κανεί ο τόπος είχε γίνει αυτός ο τόπος εδώ, μετά την σφαγή των πατέρων από τους Ισραηλινούς πειρατές, επιχείρησαν πολλές φορές. Είχαν καταλάβει το μισή μας οι Άραβες την Κρήτη και βελτιωθούσαν όλο το Αιγαίο. Δεν είχε πάει ο Νικηφόρος Κοκκάς ακόμη να το ψακίσει και να ελευθερώσει από αυτή την κατάρα. Κατάφεραν, ήταν μέσα στο μοναστήρι και εδώ έσπαψαν τους πατέρες. Κρανεί ο τόπος. Δεν είχε μείνει κανένας να τους κλάψει. Α, ένας ήταν πάντως που είχε σκεφτεί εδώ. Ο δόκιμος μοναχός Γαβριήλ, όταν κατέβηκε κάτω και είδε αυτό το θέαμα, έφυγε από το μαρτύριο των πατέρων της Μονής. Τότε είχε καταστραφεί και η Μονή του Αγίου Ραφαήλ. Και πώς τον φώτισε ο Θεός και πήρε τη λάσπη και το αίμα και έφτιαξε αυτό το ομοίωμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλου. Αυτοί φεύγοντας από εδώ, πιο κάτω, εκεί όλοι σκοτώθηκαν με καμιά μαχαιριά, έτσι τους βρήκαν τους σκοτωμένους όλους τους πειρατές. Έτσι και ο πειρατής ή πειραστής διάβολος μας προδιορκεί και προσπαθεί να μας καταλάβει. Προσπαθεί να μας κυριεύσει και να λαϊλατίσει ό,τι θησαυρό έχουμε. Την πίστη μας, την καθνότητα, την αθωότητα, την αγάπη, την ελπίδα, και να γίνουμε πεθαμένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν μπορείς να ζεις χωρίς πίστη, χωρίς αγάπη και χωρίς ελπίδα. Στον αγώνα αυτό που προσπαθεί ο διάβολος ή η αμαρτία, αυτοί είναι οι πειρατές της ψυχής μας, που προσπαθούν να μας νηστέψουν. Αρκεί να αγωνιζόμαστε. Ο αγωνιζόμενος είναι πάντοτε. Ο αγωνιζόμενος είναι πάντοτε νικητής, έστω και αν ηττηθεί. Και ακόμα και αν ματώσουμε στον αγώνα αυτό εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου, ακόμα και αν πέσουμε, λέει ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζας, ότι μπορεί ο Θεός, βλέποντας τον αγώνα σου, τον αιμάτινο τον αγώνα, να μην πέσεις, να μην ενδώσεις την αμαρτία, στην αδικία, στον καθό. Ακόμα και αν πέσεις, ο Θεός μπορεί να δει τον αγώνα σου, τον αιμάτινο αγώνα σου και να σε δικαιώσει. Δεν έχει σημασία που έπεσες. Γι' αυτό στον αγώνα αυτό έχουμε όπλα μας την προσευχή, πυρηνική ενέργεια. Λες ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και φεύγει μακριά ο διάβολος. Προσεύχεσαι και μετανοείς και επιφεύγει η αμαρτία. Με την προσευχή και με τη μετάνοια θα το νικήσουμε. Αρκεί να μην απελπιστούμε στην προσευχή και να μην κουράζει ή με τίποτα. Εννοείται ότι η προσευχή είναι πάντα δύναμη.
και να μην απελπιστούμε και δεν μετανοήσουμε. Δεν έχει σημασία αν πέσεις. Σημασία έχει να μην είσαι πεσμένος. Σημασία έχει να σηκωθείς. Τον αόρατο πόλεμο που πάει προ τον κόσμο ο Αγιορείτης, ο μέγιστος των εναγείων όλων των ασάντων, εκεί μας λέγει στον αόρατο πόλεμο που έχουμε εμείς ανεσπαίνει ότι αρχιστέ ακριβώς είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εκείνος είναι που έρχεται να υπερασπιστεί την ψυχή μας, τη ζωή μας και έχει και τους βοηθούς του, τους Αγίους. Έτσι παρακαλάμε και τον ταξιάρχη μας, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στον αγώνα που έχουμε αυτής της ψεύτικης και αντίστατης ζωής, που δεν περνάει χωρίς πίστη και χωρίς δύναμη και χωρίς ελπίδα, δεν περνάει η ζωή αυτή χωρίς Θεό, σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε, δεν έχουμε τα προοριτά, αλλά με τον κακό, με την αμαρτία, με την αδικία, με το μίσος, με τον εγωισμό, τον εαυτό μας παλεύουμε, δηλαδή, να απαλλαχθούμε από τον τύραννο εαυτό μας. Θέλουμε, τον θέλουμε προστάτη και συμπαραστάτη. Χρειαζόμαστε δύναμη, γιατί κάπου σηκώνουμε τα χέρια και παραδεινόμαστε εύκολα. Δεν αγωνιζόμαστε. Χρειαζόμαστε δύναμη και χρειαζόμαστε να μας προστατεύουμε από ορατούς και απαράτους εχθρούς. Από ορατό κίνδυνο, στον ορατό πόλεμο και στον αόρατο πόλεμο. Και θέλω να καταθέσω εδώ ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι παντού. Και να σας καταθέσω δύο θαύματα που είσαι μητυπινός στην Αφρική όμως, γιατί και εκεί έρχεται ο Αρχάγγελος. Δεν περιορίζεται σε όρια και σε σύνορα. Ήταν ένα παλικάρι στο Σουδάν, ο γήπος ο Χατζόγλου, το Βασικαμιά, αεροπόρος του Σουδάν, είχαμε πολλούς Έλληνες στο Σουδάν, μητυπινός πολλούς. Και ήταν αεροπόρος και πήρε πιλότος και πήρε ένα σχολείο να το πάει εκδρομή με το αεροπλάνο. Στον δρόμο τον έπιασε καταιγίδα και κάποια στιγμή, αφού βασανίστηκε πολλές ώρες, τα παιδιά είχαν απελπιστεί, βλέπει ότι είχε μόνο 15 λεπτά καύσιμα. Τότε έσκυψε πάνω στο τιμόνι και θυμήθηκε το λόγο της μάνας του που τον είχε φέρει εδώ και του είχε πει: «Παιδί μου, ο ταξιάρχης μπορεί να σε βοηθήσει παντού». Ήξερε ότι ο Αρχάγγελος είναι και μπροστά του στον αεροπόρο. Θυμήθηκε μικρό παιδάκι που ήταν εδώ, που τον έφερε η μάνα του. Έτσι μας κάνουν και οι μανάδες μας εδώ. Και ερχόμαστε πολλές φορές μπροστά στον ταξιάρχη να του πούμε με τη γενιά. Αν είσαι ταξιάρχη, έρχεται του στον αντέξι να δούμε τα δουλέλια έτσι. Και τότε θυμήθηκε τον Αρχάγγελο. Άγγελος Παρόκου, να είσαι παρακαλώ. Σώσε μας τα παιδιά. Και ό, του θαύματος ανοίγει ο ουρανός και βρίσκεται πάνω από το αεροδρόμιο του οργανισμού του. Έγινε το αεροπλανάκι χρυσό που το έφερε, σαν ευγνωσύνη ο Νίκος, που είδε ζωντανό το θαύμα του ταξιάρχη μας. Ένα άλλο θαύμα με τη μάνα Σταυρίτσα. Η μάνα Σταυρίτσα είναι η μεγάλη μητυλινιά ή Απόστολο στην Αφρική, μια γυναίκα. 35 χρόνια στον Αιρό και τη Σκένια έφτιαξε ο Άγιος μας Χάρτα Εκκλησίας και έγινε, ονόμαζαν μάμα εκεί και εκοιμήθηκε. Περνούσε κάποια στιγμή από την Κένια στην Ουγκάντα. Ήταν τότε το καθεστώς του Αμίν Ντατά, ένα
νοστήρα. Μόλις πήγε να περάσει, στρατιώτες τη σταματούν και τα όπλα να κατεβάνουν τη. Μα έλεγε, είχαν σκοπό να με σκοτώσουν και να πάρουν και το αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή, πόσο λοιπόν θυμήθηκα ότι μέσα στην τσάντα μου είχα μια εικονίτσα του ταξιάρχη. Την πιάνω και τη το δείχνω. Για κοιτάξτε εδώ να είσαι μέσα σα, με μαύρο. Τι κοίταζα, δεν κοίταζα, δεν κοίταζα, δεν πέρασε. Ναι, έχουμε ανάγκη από δύναμη και έχουμε ανάγκη από προστασία από τους κινδύνους να μας σκεπάζει υπό τις πέρδιες των παραγγελός μας. Όλους μας, την πατρίδα μας, την όμορφη αυτή πατρίδα που είναι η ελπίδα για όλο τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουμε και εμείς τη Ελλάδα σημαίνει φως. Η Ελλάδα είναι ελπίδα για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Νεκτάριος είπε ότι εμείς οι Έλληνες μας έταξε ο Θεός να γίνουμε δάσκαλοι για όλους τους ανθρώπους. Παντού για την Ελλάδα μας έβαλε, παντού μας αγαπούν. Όλοι οι λαοί μιλούν ελληνικά. Αυτό έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος που μας πήγε και στην Αφρική και στην Ασία, σε όλο τον κόσμο. Να φυλάει αυτή την γαλανόλευτη πατρίδα για να έχει ελπίδα αυτός ο κόσμος. Ο Κυπριανός, ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, όταν τον περνούσαν την Κύπρο το 1921, είχε πει «Η ορνοσύνη με φυλή συνόψερε τον κόσμο και θα λείψει όντας ο κόσμος ορνοσύνης». Εμείς όμως λέμε ότι εάν θα λείψει αυτή η πατρίδα, θα χαθεί όλος ο κόσμος. Αν λείψει αυτός ο πολιτισμός, ναι. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας, ο Αναστάσιος, μας λέγει ότι μετά το 40 και μετά τον Κυπριακό αγώνα, τι άλλο έκανε ο ελληνισμός που να έχει οικουμενικές και παγκόσμιες διαστάσεις. Η εξωτερική και η αποστολή. Εδώ και 60 χρόνια η Ορθοδοξία καλπάζει προς όλες τις Ιππείρους. Εμείς στην Αφρική από τα 54 κράτη στα 48 έχουμε ορθόδοξη παρουσία. Καλπάζει και ορεκτικά η Ορθοδοξία και δεν προλαβαίνουμε. Αλλά δεν είναι εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Ευλογητός ο Θεός. Τον παρακαλώ τον Ταξιάρχη μας να μας προστατεύει όλους τους ιερούς τόπους. Τον Πατριάρχη μας στην Αλεξάνδρεια και όλους τους αρχιερείς, τους κληρικούς, τους Ορθοδόξους που είναι πολλοί στην Αφρική και να μας δίνει δύναμη και να μας προστατεύει ο Αρχάγγελος. Ταπεινή προσκυνητέ, τον παρακαλούμε να μην σβήσει αυτή η ελπίδα που λέγεται Ορθοδοξία και Ελλάδα. Χριστός Ανέστη. Thank you.
μην αποτελείς τον νόμο σου δέσκο το περτόνι μας σου πει, ότι είδον οι ανθαρμήματος ο κυριόνος σου εκεί μας κρατώσου τον πάνω από το λόγο, φως της αποτάξης με θνό και δόξα λαού σου Ισραήλ. Σχολά, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Πάτρος, ο Λέης ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Πάτρος, ο Λέης ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Πάτρος, ο Λέης ο Θεός. Πόσο μακρύ και έρωτα και έρωτα και έρωτα και έρωτα και έρωτα και έρωτα και έρωτα. Παραγγέλ, πειράσαι και έρωτα εμάς, Κύριε Ιάχτη, το παρακτήρισμο, πέφτοντας την πόλη σου μέσα από το μέσα. Αν και εμείς, Κύριε, σας Thank you.
στιγμή μας στην ζωή. Ό,τι γνωρίζει, κάντε λίγο άκρη να περάσει στο χώρο.